Ο Κώστας Βουτσάς επιστρέφει στη σκηνή και οι θεατές τον υποδέχονται με ένα δυνατό χειροκρότημα. Την Παρασκευή ο ηθοποιός βγήκε από το νοσοκομείο και το Σάββατο ανέβηκε στο Σανίδι για διπλή παράσταση. Έπαιξα δύο παραστάσεις για να συνέλθω, γιατί άμα θα κάτσουμε στο σπίτι αδρανίσω είναι χειρότερο. Άμα κάθεσαι ακούς τον εαυτό σου. Σου μιλάει πίεση, σου μιλάει χοληστερίνη, σου μιλάει τα πόδια, σου μιλάει το κεφάλι. Παπούλη μου, έλα! Για την καψιά! Κι όλα τα φτάνω, έλα να πάω, την αγάπη πιο πάνω. Δεν νιώθω την ηλικία μου, είμαι 82 χρονών. Και δεν το νιώθω αυτό το πράγμα. Γιατί με την πόκαλε, και τι λέω, τα έχω κλέψει τα χρόνια. Δεκά μου χρόνια είναι. Είμαι γεννημένος το 31. Είμαι εγώ κιόλας. Η δουλειά για τον γνωστό ηθοποιό είναι το καλύτερο φάρμακο. Σε συνδυασμό με το χιούμορ του, τα δύσκολα περνάνε γρήγορα. Κούρασε να κάθεσαι σπίτι σου. Άμα κάθεσαι, ακούς τον εαυτό σου. Άμα κάθεσαι σπίτι, κατάλαβες. Τι να κάνω, τώρα δες τηλεόραση. Μπε, κάτσε και λέει. Ενώ με κινήσει, άμα κυκλοφορείς, βγαίνω εγώ πήγα τα βράδια στο. Είμαι κλαμπάκια, σπάω το βράδια. Έτσι αλήθεια, αφού αυτή είναι η ζωή μου. Είναι δυνατόν να κάθεμαι μέσα στο σπίτι συνέχεια. Εντάξει, παππού, όλα καλά. Κάνω πολλά με νέους ανθρώπους. Δεν ξέρω να δίνω συμβουλές. Δεν δίνω συμβουλές. Γιατί άμα σου δώσω μια συμβουλή, εσύ που έχεις τα ίντερνετ, τα τηλέφωνα, τα αυτά, θα με πεις τι λέω μπάρμπας τώρα. Δεν μας πλάκα, μας κάνει, δεν μας αφήνει ήσυχος. Το κρυολόγημα κράτησε τον Κώστα Βουτσά και σχεδόν μια εβδομάδα μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, που είναι και πολλές, καθώς αυτό το διάστημα κάνει γυρίσματα και για σύριαλ. Εγώ κάνω γύρισμα τώρα πάνω στα βουνά, πάνω στη Ραφίνα. Αλλά και δεν είμαι πολύ, έχω ένα εσωθερμικό. Το πρόβλημα είναι εδώ πέρα που έχει το κόσμο και με αγκαλιάζει, με φυλάει και δεν μπορώ να το αρνηθώ. Γιατί θα θυμώσει, μη κύριε, εγώ θα είναι. Θα είναι μια αγάπη να είστε εδώ, γιατί σε αγαπάω και εγώ σε αγαπάω. Πολύ μου, είσαι καλά. Δεν κάνει download. Είμαι πολύ αισιοδοξή, είμαστε με πολύ δυνατός λαός. Αν καταστραφεί ο τόπος, εγώ το έχω πει αυτό, πλανήτης, δύο όντα θα επιβιώσουμε, Κατσαρίδες και Έλληνες. Μια ζωή γεμάτη επιτυχίες και το χειροκρότημα του κόσμου είναι το λιγότερο για τον Κώστα Βουτσά. Η αγωνία για τα τρία ζευγάρια.